Τώρα θα σας πω από τι αποτελείται αυτός ο ποταμός. Αποτελείται από τα εγώ της ανθρώπινης τάξης, από μολυσμένο λόγο. Ένας άνθρωπος αρνητικός έχει αρνητικό λόγο μέσα του. Και ένας άνθρωπος θετικός έχει θετικό λόγο μέσα του. Και ένας άνθρωπος θεϊκός έχει υψηλό ουρανιό λόγο, ανώτερο λόγο ζωής. Ο άνθρωπος αυτός ξεπερνά πέρα από τη θετικότητα στο ευλογημένο όνομα. Αυτός ο άνθρωπος έχει ποιότητα υψηλή. Η ποιότητα η οντολογική σας καθορίζει πόσο πλατής θα είναι ο ποταμός σας και πόσο δύσκολος θα είναι για να φτάσετε απέναντι στην χαρά, στην Ιρβάνα, στην ευτυχία, στον τέλειο άνθρωπο, στον εγγεγμένο μέσα στην αγάπη και στη σοφία και στη δύναμη και όχι στη βλακεία και όχι στο μίσος και όχι στις δικαιολογίες του εγώ. Όχι σε μία πολιτική που υποκρίνεται και σε μία θρησκεία που ξέχασε να δίνει στα ανθρώπινα πλάσματα αναγέννηση. Δεν θέλει, έχει κόστος η αναγέννηση. Δεν θέλουν κύριοι. Έχει κόστος η αναγέννηση. Έχει κόστος. Έχει κόστος για το πολιτικό, ο λόγος της ζωής, γιατί πρώτα απ' όλα δεν το ξέρει. Έχει κόστος για το φιλόσοφο, γιατί θα βρεθεί αντιμέτωπος με το μικρό του εαυτό και το μικρό εαυτό της ανθρώπινης τάξης. Αυτό το κόστος δεν θα το πληρώσει ο άνθρωπος. Δεν θα το πληρώσει. Η σκέψη όλων πάει πώς μπορεί να περάσει ο άνθρωπος από το μικρό εαυτό του στον τέλειο άνθρωπο. Στον άνθρωπο τον ολοκληρωμένο της χαράς, της δύναμης, της σοφίας. Με ποιο τρόπο άραγε θα μπορέσει ο άνθρωπος να ζήσει τον άνθρωπο, να αντιληφθεί και να δει στην καρδιά τη δική του, να δει στην καρδιά και στα βάθη των ανθρώπων. Αυτό χρειάζεται δύναμη. Γιατί χωρίς δύναμη δεν μπορείς να πας εκεί. Τον ποταμό δεν θα τον περάσει κανείς εάν δεν γνωρίσει τις δυνάμεις του. Εάν δεν μάθει να κάνει σωστή χρήση των ανθρώπινων δυνάμεών του. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι γνωρίζουν τις δυνάμεις. Σας βεβαιώνω ότι τις αγνοούν. Εργάζονται δυνάμεις, γνωρίζουν πολλές δυνάμεις, αλλά δεν γνωρίζουν τις αναγεννητικές δυνάμεις του πνεύματος. Δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι τον λόγο που αναγεννά την καρδιά και το νου και σε μεταφέρει με ασφάλεια και ειρήνη από τον μικρό άνθρωπο στον τέλειο άνθρωπο της καρδιάς. Δεν γνωρίζουν όλοι. Και εκείνοι που γνωρίζουν ελειτουργήσαν πολλές φορές το λόγο περιορισμένα. Αγκύλωσαν και έδωσαν. Οριοθέτησαν τα ανθρώπινα πλάσματα μέσα σε ιδέες, φιλοσοφίες, μικρότητες και δεν του έδωσαν την ελευθερία της καρδιάς. Υπόσχονται ελευθερία αυτοί που δεν έχουν εσωτερική ελευθερία. Υπόσχονται πλούτο πνευματικό αυτοί που στερούνται το πνεύμα. Αυτοί που στερούνται την αναγεννητική δύναμη του πνεύματος. Υπόσχονται αυτά που δεν έχουν και τραυματίζουν τα πλάσματα. Σήμερα, με βεβαιότητα σας λέω αυτά που ζείτε. Σήμερα οι άνθρωποι είναι πολύ κουρασμένοι. Κουράστηκαν από τις πολιτικές τους. Κουράστηκαν από την κοινωνία την καθημερινή. Κουράστηκαν και από τις οικογένειές τους. Κουράστηκαν και από τον εαυτό τους πια σήμερα οι άνθρωποι. Έχουν έρθει σε εσωτερικό και εξωτερικό αδιέξοδο. Οι άνθρωποι σήμερα παγκόσμια, σας μιλάω στην κοινωνία και στην καθημερινότητα που ζείτε. Έχουν οι άνθρωποι κουραστεί. Νιώθουν προδομένοι από τις θρησκείες. Νιώθουν παρατημένοι από τους μεγάλους φιλόσοφους. Γιατί διαπίστωσαν ότι οι μεγάλοι φιλόσοφοι τους οδήγησαν σε μεγάλες ιδέες που δεν αναγέννησαν την καρδιά. Δεν τον έφτασαν στο τέλειο άνθρωπο. Δεν τον έφτασαν στη χαρά της ζωής. Δεν ήσατε δίκαιοι. Είδανε νόμους μεγάλους και ακολούθησαν και πλήρωσαν οι άνθρωποι το κόστος των νόμων. Αλλά ο νόμος δεν σε φτάνει στον τέλειο άνθρωπο. Δεν θα πάει ποτέ ο άνθρωπος στον ελεύθερο άνθρωπο. Όταν στην καρδιά του και στο νου του δεν κυριαρχήσει η αλήθεια, η δύναμη και η χαρά. Αυτός ο ποταμός δεν θα σβήσει για όποιον θέλει να δεν γνωρίζει τις δυνάμεις του. Οι ανθρώπινες δυνάμεις μέσα στο βιβλίο αυτό που έχω γράψει δίνονται ελεύθερα για κάθε άνθρωπο οποιασδήποτε φυλής, θρησκείας, επιστήμης, τεχνολογίας. Είναι γραμμένο απλά για να μπορεί ο κάθε άνθρωπος να εργαστεί σοβαρά με τον εαυτό του. Το βιβλίο αυτό, ας το πάρουν αυτοί που αγαπούν τη σοφία, που αγαπούν τη δύναμη, που αγαπούν τη χαρά, που αγαπούν τον άνθρωπο αυτό.
αυτό που δεν ζει μόνο για τον εαυτό του, που δεν ζει μόνο για τους επένους, που δεν ζει μόνο για να κλαίγεται, τον άνθρωπο αυτό που είναι έτοιμος να θυσιαστεί για να γίνει χαρά, για να γίνει χαρά ο καθένας και για να μεταφέρει ζωή. Πίσω από κάθε δυσκολία σας και πρόβλημά σας κρύβεται μια μεγάλη γιορτή. Η εξουσία σε εσάς να γίνετε από πικρά πλάσματα άνθρωποι γεμάτοι δύναμη και ευλογία, γεμάτοι αγιότητα, γεμάτοι χαρά, γεμάτοι έρωτα προς τη ζωή. Ο ποταμός αυτός, ο μεγάλος ποταμός που χωρίζει τα έθνη, τους ανθρώπους, τις κοινωνίες, ήρθε σήμερα στο τέρμα του. Επίσημα βεβαιώνω ότι η ανθρώπινη τάξη για άλλη μια φορά σας λέω απόψε ότι ο ανθρώπινος αυτός ποταμός θα σβήσει. Είναι σχηματισμένος από ανθρώπινες τάξεις και κοινωνίες. Θα ακούσετε τέτοιο λόγο ζωής, θα ακούσετε τέτοιο λόγο που έχει μέσα του τόσο κορυφαίες αναγεννητικές δυνάμεις που θα φτάσει το αύριό σας να γνωρίζετε την ανθρώπινη καρδιά του κάθε συνανθρώπου σας και τη δική σας, όπως βλέπετε τώρα το κομιστούμι το δικό μου, όπως βλέπετε εξωτερικά το κάθε συνανθρωπό σας, με τέτοια ακρίβεια. Όταν με φρόντιζε η γυναίκα μου σήμερα να έρθω να μιλήσω, μου έκοψε μία μικρή κλωστή από το πουκάμισό μου. Γιατί λέει φαινόταν. Έχει δίκιο. Τα εξωτερικά τα βλέπω. Με τέτοια τα βλέπουμε. Με τέτοια, κύριοι, λεπτομέρεια θα σας στείλει ο Θεός τέτοια σοφία που θα βλέπετε στην καρδιά και στο νου του κάθε ανθρώπου και την πιο μικρή λεπτομέρεια. Οι πιο μεγάλοι άγιοι της ζωής δεν γνώρισαν τόσο το εσωτερικό των ανθρώπων για την καινούρια τάξη των Αγίων που ο Θεός θα σας στείλει. Η καινούρια ζωή έρχεται μπροστά σας. Μια ζωή γεμάτη δόξα και ωραιότητα. Ελπίζω να ανοίξετε δρόμο τουλάχιστον στην καρδιά σας και στα παιδιά σας, στους φίλους σας. Εγώ είμαι εδώ για να σας αναγγείλω αυτά. Οι ανθρώπινες δυνάμεις όμως είναι πολλές. Και πολλοί άνθρωποι καρφιούνται ότι γνωρίζουν τις δυνάμεις. Αγνοούν κυρίως τις δυνάμεις. Και τις εργάζονται με μικρό τρόπο. Γιατί δεν έδωσαν τις αναγεννητικές δυνάμεις του ανθρώπου. Αντίθετα, οριοθέτησαν τον άνθρωπο μέσα σε τραυματισμένη ποιότητα. Οριοθέτησαν τον άνθρωπο στο μικρό άνθρωπο. Δεν έδωσαν την ευκαιρία. Οι νέοι σήμερα καλούνται να ζήσουν με εχμάλωτο μέλλον. Και στην καρδιά, στο πνεύμα και στην ύλη εξωτερικά. Ήρθε η εποχή που κάθε προσπάθειά σας θα αποτύχει. Θα αποτύχει. Οι ανθρώπινες κοινωνίες το βλέπουν. Ο άνθρωπος πια να δούμε πού είναι έτοιμος και πού δεν είναι. Όλα αυτά προϋποθέτουν ποιος είναι έτοιμος και ποιος δεν είναι. Όλοι παντρευόμαστε κάποια στιγμή στη ζωή μας όσο παντρευτούμε και διαπιστώνουμε ότι δεν ήμασταν έτοιμοι να παντρευτούμε. Γινόμαστε πολιτικοί και διαπιστώνουμε κατάπληκτοι ότι δεν ήμασταν έτοιμοι να γίνουμε πολιτικοί, φιλόσοφοι, δάσκαλοι κάποτε. Διδάσκουμε και ερχόμαστε εδώ που είμαι εγώ και διαπιστώνουμε εσωτερικά μέσα μας, ξέρουμε ότι δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για να βρεθούμε εδώ και να μιλάω στον κόσμο, να γράφω με τον λόγο μου στις καρδιές σας, γράφω μέσα στο μυαλό σας, γράφω μέσα στην δική σας ψυχή. Και διαπιστώνουμε κατάπληκτοι ότι δεν είμαστε έτοιμοι. Διαπιστώνουμε κατάπληκτοι αυτό που κάποτε είπα στο γιο μου, μαζί σου μαθαίνω. Δεν ήξερα τι θα πει να είναι πατέρας. Οι άνθρωποι είναι σε κάποια πράγματα τελείως ανέτοιμοι, αλλά δεν έχουν επιλογή, κάνουν το βήμα. Έκανα το βήμα και παντρεύτηκα και ευχαριστώ τον Θεό. Έκανα το βήμα και έκανα φίλους και ευχαριστώ τον Θεό. Έκανα το βήμα και απέτυχα και ευχαριστώ τον Θεό και τον άνθρωπο που με άνοιξε. Τους ανθρώπους. Γιατί όταν αποτυχαίνουμε, συμπαρασύρουμε μαζί μας και άλλους. Στη δική μας τη λήψη, στο δικό μας πόνο. Όμως οι άνθρωποι στην εποχή μας καλούνται να γίνουν έτοιμοι. Σας καλώ να γίνετε έτοιμοι και όριμοι. Είστε όριμοι για να καταλάβετε ότι η ευτυχία σας δεν είναι στην ύλη. Είστε όριμοι για να καταλάβετε ότι η ευτυχία σας δεν είναι σε θρησκείες οι οποίες δεν δίνουν αναγέννηση. Είστε όριμοι. Κι αν δεν είστε, γίνετε παρακαλώ όριμοι παγκόσμια για να καταλάβετε ότι σας στάζουν λαγούς με πετραχίλια και δεν έχουν ούτε ψίχουλα.